Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 20 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση να παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Έξι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στο νόμο Εύρου. Μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να ταξιδεύουν στα νησιά. Κλείνουν και οι λαϊκές αγορές. Επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη οι μετανάστες και οι πρόσφυγες σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Συνολικά 6 είναι, κυρίες και κύριοι, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στον Εύρο σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 4 από αυτά νοσηλεύονται εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας, ενώ τα άλλα 2 βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Σε πανελλήνιο επίπεδο καταγράφηκαν ακόμη 3 θάνατοι και 31 νέα κρούσματα. Στην ανακοίνωση νέων κρουσμάτων προχώρησε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε, δίνεται γνωστό ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί ως νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Μέχρι την Παρασκευή στις 3 ώρα το μεσημέρι, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης νοσηλεύονται συνολικά 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας, ενώ ακόμη 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Τονίζεται πάλι ότι στις ιδιαίτερα πρωτόγνωρες και δύσκολες στιγμές που βιώνουμε ως άτομα και ως κοινωνία απαιτείται να επιδείξουμε όλη μας ατομική ευθύνη σεβόμενη πλήρως τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να μένουμε στο σπίτι. Στην Ελλάδα στα 495 αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού μετά την επιβεβαίωση 31 νέων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε στην καθιερωμένη επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού που πλήττει τη χώρα μας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσόδρας, ενώ οι θάνατοι στην χώρα έχουν αυξηθεί. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 3 θάνατοι, σημείωσε ο κύριος Τσόδρας. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 495. 84 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 7.200 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 90 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 20 είναι διασωληνωμένοι. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και εξιτήρια από το νοσοκομείο. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο. Όλοι οι σοβαρά ασθενείς παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων έχει ξεπεράσει πλέον τα 72 έτη. Δυστυχώς, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 συμπολίτες μας, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη. Όλοι τους άντρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να ταξιδεύουν πλέον στα νησιά προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μετακίνηση των επιβατών και των πολιτών. Αναμένεται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων όπου θα ορίζεται αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής, οι περιορισμοί αλλά και οι εξαιρέσεις. Από αύριο κλείνουν και οι λαϊκές αγορές και θα ληφθούν νέα μέτρα. Εν τω μεταξύ δόθηκαν σήμερα και οι κωδικοί των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης των επιβατών προς τα νησιά λόγω των γενικότερων μέτρων τα οποία ισχύουν για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση του, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ αυτών η απαγόρευση της μετακίνησης προς τα νησιά όσων δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Έτσι, στο πλαίσιο των μέτρων αυτών θα επιτρέπεται η κίνηση με τα πλοία της ακτοπλοείας των μόνιμων κατοίκων των μέσων που απαιτούνται για την τροφοδοσία των νησιών, ενώ θα επιτρέπεται και η επιστροφή όσων θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Από αύριο Σάββατο στις 6 το πρωί επιτρέπεται η μετάβαση στα νησιά μας με πλοία της ακτοπλοείας μόνο των μόνιμων κατοίκων τους. Τα όποια δρομολόγια εκτελούνται αφορούν μόνιμους κατοίκους για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και την τροφοδοσία των νησιών, καθώς και εκείνους που θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τους κατοίκους των νησιών μας. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη,
αν όχι πολλές φορές αδύνατη, θα είναι και περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Για να εκδώσει πλέον λοιπόν κάποιο εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει σε νησί, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντιγράφου που μπορεί κάποιο να κατεβάσει από το τάξης ή αντιγράφου της δήλωσης Ε1 ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης, απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής βρίσκονται σε πλεύση υποχρεούνται ως τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, να καταπλέψουν. Το λιμενικό και οι λιμενικές αρχές έχουν πάρει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, αύριο Σάββατο θα είναι εκτάκτος κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας. Από Δευτέρα, στις λαϊκές αγορές μειώνονται κατά 50% ανακλάδο η παραγωγή με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των μπάκων και υποχρέωση εκπεριτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Όσο αφορά στα σούπερ μάρκετ, από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική απόσταση ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα αντί 10 τετραγωνικών μέτρων που ίσχυε ως τώρα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τους ΚΑΔ, οι οποίοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Το δελτίο τύπου του Υπουργείου εξέδωσε τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ, έναν από αυτούς, εντάσσονται στα μέτρα της στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση οι εξαψήφιους συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες υπουργικές αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. Υπολογίζονται ότι περιλαμβάνονται περί τις 440 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο εργαζομένους και μηνιαίο τζίρο περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι λαϊκές αγορές πρέπει να λειτουργήσουν, τόνισε ο πρόεδρος των παραγωγών της Αλεξανδρούπολης. Οι παραγωγοί θέλουν να εργαστούν, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα, έχουν κατατεθεί προτάσεις προκειμένου να διατηρηθούν μέτρα ασφαλείας μεταξύ των μπάγκων. Πάντως, νέα απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης σήμερα προέβλεπε την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στη Δημοτική Ενότητα των Φερών και στην Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης. Νέα απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης προβλέπει την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στη Δημοτική Ενότητα Φερών για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης για την 5η 26 Μαρτίου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των παραγωγών που υποστηρίζουν ότι καταστρέφεται η παραγωγή τους. Όλοι είμαστε συντεταγμένοι πίσω από ένα κανάλι που ξεκινάει από τον κύριο Μητσοτάκη, πάει στον υφυπουργό, αυτός ο οποίος είναι ειδικός για αυτά τα θέματα, και έχουμε και έναν καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος. Όλοι είμαστε από πίσω. Και υπουργός άλλος να πάρει μια απόφαση την πάει εκεί πέρα και η απόφαση βγαίνει από εκεί. Αν αύριο αυτή η επιτροπή που υπάρχει με αυτούς τους άνθρωπους πούνε ότι η λαϊκή πρέπει να κλείσει, θα κλείσει. Ή αν μας πούνε ότι έχουμε πανδημία και θα κλείσουμε τα πάντα, θα κλείσουμε κι εμείς. Αλλά αυτοί που αποφασίζουν για όλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτή η επιτροπή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπορεί να αποφασίσει κανένας υπουργός τίποτα. Όλα τα πάνε εκεί. Ακόμα και τα οικονομικά μέτρα περνάνε πρώτα από εκεί. Πώς λοιπόν ένας δήμαρχος μόνος του αποφασίζει? Και ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει μόνος του για αυτά που θα συμβούν? Το ερώτημα πώς θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί της Αλεξανδρούπολης αφού δεν προβλέπεται κυβερνητική απόφαση για το κλείσιμο των λαϊκών, έθεσε μεταξύ άλλων ο κύριος Καλεμτζής. Το κράτος και ο κύριος Σταϊκούρας έδωσε κάποια μέτρα, στα οποία πρέπει κάποιοι θα πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Κατά στιγμή άρχισε. Κέκλεισε το καφενείο, θα πάρει αποζημίωση. 800 ευρώ περίπου, λέμε. Δεν ξέρουμε ακόμα που περιμένουμε. Εμείς, ως λαϊκοί, δεν είμαστε κλειστά. Λειτουργούμε. Άσχετα αν μας έχει κλείσει ο κύριος Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλος, ο κύριος Δήμαρχος Οριστιάδος, ο κύριος Δήμαρχος Κομωτινής, ο κύριος Δήμαρχος Ξάνθης. Εμείς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Όταν θα γίνει όμως από κάτω να δοθούν τα χρήματα, θα πούνε οι λαϊκές, λειτουργήσα, δεν θα πάρουν χρήματα. Εμείς τι θα πούμε στον κύριο Γεωργιάδη, ότι ξέρεις ότι είχαμε ένα δήμαρχο ο οποίος ήταν Ερντογάν και αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσει τη λαϊκή? Τι θα πούμε? Και εμείς έχουμε οικογένειες και παιδιά. Μόνο στην Αλεξανδρούπολη δραστηριοποιούνται 118 παραγωγοί και λειτουργούν περίπου 35 θερμοκήπια,
τα οποία παράγουν προϊόντα που διοχετεύονται μόνο στις τοπικές αγορές. Όλα αυτά θα πεταχτούν εφόσον δεν υπάρχουν τρόποι να απολυθούν, τόνισε ο πρόεδρος των παραγωγών. Υπάρχουν σήμερα σπαρμένα μαρούλια, ξεκινάνε αγκούρια, υπάρχουν έξω πρασινάδια, τα πάντα. Έχει τόσο πολύ πράγμα και δεν θα πουληθούν αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τις 17 Απριλίου, γιατί εκεί δεν θα πάμε. Όλα αυτά θα πεταχτούν. Δεν θα πάρουμε και αποζημίωση από κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ, αν βγει ο ΕΛΓΑ να ζητήσει να πληρώσει, να αποζημιώσει αυτά τα οποία καταστρέφονται, εμάς δεν θα μας πάρει. Διότι αυτή τη στιγμή όλα τα θερμοκήπια κάτω, Θεσσαλονίκη κτλ., εκτός από τις λαϊκές που πουλιέται, πουλιέται και στην κεντρική λαχανοαγορά. Και πουλιέται. Σε εμάς δεν θα πουληθούν. Εμείς πώς θα αποζημιωθούμε, πώς θα γίνει η αποζημίωση. Ρωτώ, πρέπει εγώ ως πρόεδρος να πάω στον κύριο εισαγγελέα ή πρέπει εμείς να κάνουμε μια δικάση με ποιον? Οι λαϊκές πρέπει να λειτουργήσουν, επανέλαβε, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποσυμφορηθούν και τα σούπερ μάρκετ και θα πέσουν οι τιμές. Οι παραγωγοί θέλουν να εργαστούν λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα, έχουν καταθέσει προτάσεις προκειμένου να διατηρηθούν μέτρα ασφαλείας μεταξύ των πάγκων στις λαϊκές αγορές. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, κυρίες και κύριοι, υπήρξε και η απόφαση από την κυβέρνηση. Ακούσαμε στα μέτρα τα οποία δόθηκαν σήμερα το απόγευμα και από εκεί και πέρα αύριο είναι κλειστές οι λαϊκές και θα διερευνηθεί ο τρόπος ο οποίος μπορεί να γίνει πιο ασφαλής η λειτουργία των λαϊκών αγορών και φυσικά θα το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς σήμερα αποτελούν κυριαρχό θέμα τα εργασιακά, και τη στήριξη, τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και επειδή πιστεύουμε ότι όλοι εσείς μένετε σπίτι και μας παρακολουθείτε, θέλουμε η δική σας η φωνή να ακουστεί και τα δικά σας θέματα, αυτά τα οποία μπορεί μερικές φορές να μην αντιλαμβανόμαστε πάνω στον φόρτο των ειδήσεων, των οποίων καθημερινά έχουμε να διαχειριστούμε. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με έναν τηλεθεατή, καθώς υπήρξαν μέτρα στήριξης για πολλές ομάδες εργαζομένων ελευθέρων επαγγελματιών. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα και αγωνιούν για το μέλλον τους εν μέσω του κορονοϊού και όλων αυτών που συμβαίνουν στην χώρα μας. Θα τον καλησπερίσω, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν θέλεις ο ίδιος να δώσει το όνομά του, είναι κατανοητό. Απλά θα πούμε ότι είναι από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σχολιάσω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πάνω στα μέτρα οικονομικής στήριξης που είναι για όλες τις κοινωνικές ομάδες εκτός των ανέργων των μη επιδοτούμενων. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ούτε στα αντισηπτικά να εφοδιαστούν ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων προβλέπεται για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Παρατηρώ επίσης ότι κανένα από τα αντιπολιτευτικά κόμματα δεν είχε την ευαισθησία να το παρατηρήσει. Είναι σαν να μην υπάρχουν οι άνεργοι. Αποφεύγουν να αναφερθούν πολιτικοί και μεγαλοδημοσιογράφοι πάνω σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Και θέλω να πω ότι γίνεται επιλεκτική στήριξη των ανέργων. Ενώ εξήγηλε για τους επιδοτούμενους ανέργους σύν 2 μήνες επιδοτούμενη ανεργία, για τους μη επιδοτούμενους που είναι και γραμμένοι στον ΟΕΛ και μαστίζονται τόσα χρόνια από την ανεργία την οποία δεν επιλέξαν αυτοί, δεν αναφέρθηκε να δώσει 2 μήνες ένα επίδομα. Το μόνο που έχω να πω είναι ντροπή. Και ντροπή περισσότερο στα αντιπολιτευτικά κόμματα που δεν το παρατήρησε κανένας, δεν είχε την ευαισθησία κανένας να το παρατηρήσει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και καλούνται να ψηφίσουν. Είτε το θέλουν είτε όχι. Ζουν και υπάρχουν. Βλέπω υπάρχει μια απαξίωση και από μεγαλόσχημους δημοσιογράφους, από μεγάλα κανάλια, ενώ γίνονται πολιτικές αναλύσεις, αναλύσεις για συντάξεις, ουδεμία συζήτηση για τη λέξη άνεργος. Ή λες και είναι απαγορευμένη λέξη από το κατεστημένο. Και το πολιτικό και το δημοσιογραφικό, μεγάλο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Μάλιστα. Εμείς πάντως δίνουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή, καθώς δίνεται και μία άλλη διάσταση, αυτή που όπως είπαμε και νωρίτερα όταν και μαζί μιλήσαμε, ότι πιθανόν δεν την αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς οι οποίοι ανήκουμε σε κάποιες άλλες ομάδες πολιτών εργαζομένων. Πιθανόν. Ακριβώς. Και επειδή στην συνέχεια θα έχουμε συζήτηση επί του θέματος και με κυβερνητικούς αλλά και με μέλη της αντιπολίτευσης, θα είναι τηλεφωνικά και η κυρία Έφη Αξιόγλου και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημοσχάκης, και θα το θέσουμε το θέμα αυτό και να σας ευχαριστήσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω πώς θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Έτσι, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να μένετε σπίτι.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια ανακοίνωση που πριν από λίγο έγινε γνωστή, κλειστά για άλλες 15 ημέρες θα μείνουν τα σχολεία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά μέχρι τις 10 Απριλίου, με κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται να δημοσιευθεί αύριο Σάββατο και θα αποφασιστεί η παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι τις 10 Απριλίου. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας εκτίμησε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν μετά το Πάσχα και φυσικά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραταθεί η σχολική χρονιά. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά να μιλήσουμε, όπως προανέφερα, με τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δημοσχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν μπορούμε να σας έχουμε κοντά, φυσικά, λόγω των μέτρων, των οποίων πρέπει να λαμβάνουμε όλοι, αλλά τουλάχιστον τηλεφωνικά θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τα μέτρα στήριξης τα οποία δίνονται στους πολίτες. Και φυσικά μέσα μετά να σας θέσω και τα ερωτήματά μου. Στην περίοδο που ζούμε και στην ευαίσθητη ειδικά ιστορική στιγμή θα πρέπει να μας διακρίνει υπευθυνότητα και τη γενναιότητα την αφήνουμε για άλλου είδους αγώνες. Διότι ο εχθρός είναι αόρατος και ο πόλεμος είναι διαρκής και επικίνδυνος για όλους. Και κυρίως για τους συνανθρώπους μας και για τη δημόσια υγεία της χώρας. Στο θέμα μας, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα σε δύο παράλληλες κρίσεις που ταλαιπωρούν τη χώρα και εδώ την περιοχή μας ακόμα περισσότερο, διότι έχουμε τον Ταραξία γείτονα, ο οποίος μας δημιούργησε και συνεχίζει να μας δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στα σύνορά μας. Mm-hmm. Προσπαθεί το απόρθητο φρούριο που λέγεται Εύρος και που είναι ταυτισμένο, που είναι ταυτισμένος με τις ψυχές των απανταχού Ελλήνων, διότι αποτελεί τον πραγματικό πυλώνα και την πραγματική ασπίδα του έθνους και του κράτους, αυτή τη στιγμή μέσα από την ασύμμετρη επίθεση και μέσα από την ιδιότυπη πολιορκία, όπως την έχω ονομάσει από την πρώτη στιγμή, επιχειρεί να διασπάσει αυτό το φρούριο και το οποίο είναι ταυτισμένο με τις ψυχές όλων των Ελλήνων και να μειώσει το ελληνικό κράτος και να το αποδομήσει τον δε πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είναι αταλάντευτα όρθιος στις πολιτικές αυτές που επιβάλλεται να κατησχύουν στο κράτος μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τον, στα μάτια των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων, να τον μειώσουν. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κρίση, έχω να πω ότι η μάχη της κυβέρνησης εναντίον της εξάπλωσης του κορονοϊού αλλά και των συνεπειών αυτής έχει ξεκινήσει έγκυρα, είναι πολυεπίπεδη, είναι επιστημονική, είναι μεθοδική αλλά και αποφασιστική, όπως επιβάλλεται να είναι, και πιστεύω ότι όταν στο τέλος θα κάνουμε ταμείο θα είμαστε, πιστεύω, ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Κύριε Δημοσχάκη, όταν θα κάνουν οι πολίτες όμως ταμείο, οι εργαζόμενοι, και ξέρετε, πριν από εσάς είχαμε μία τηλεφωνική παρέμβαση από έναν πολίτη, ο οποίος είναι άνεργος, δεν παίρνει το επίδομα του ΟΑΕΔ, και ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες μέτρα στήριξης για κάποιες ομάδες εργαζομένων συγκεκριμένες. Εκτιμάτε ότι το μέτρο αυτό θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες, γιατί πέρα από την ψυχολογική πίεση την οποία αισθάνονται οι πολίτες σε αυτό το διάστημα που πρέπει να παραμείνουν μέσα στα σπίτια, έχουν αφήσει τις δουλειές τους, φυσικά σε λίγο καιρό θα είναι εμφανή και τα σημάδια αυτά όλα στην οικονομία, στο πορτοφόλι του κάθε σπιτιού. Η κυβέρνηση έδειξε σημαντική ευαισθησία αλλά και ταχύτητα σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων, μάλιστα την πρώτη δέσμη του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και τη δεύτερη δέσμη, όπως καλή ώρα χθες ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Βέβαια η σκέψη όλων των κυβερνητικών παραγόντων αλλά και όλων των πολιτών της χώρας που έχουν εργασία
είναι οπωσδήποτε στους ανέργους. Είναι η πλέον ευπαθής ομάδα και γι' αυτό το ελληνικό κράτος και κατά το παρελθόν αλλά και τώρα μέσα από προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης και προστασίας αυτών των ανθρώπων λαμβάνει μέτρα σημαντικά, υλοποιεί αυτά τα μέτρα βήμα-βήμα και να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το πριν από 2 μήνες περίπου στις εορτές των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους ελήφθησαν σημαντικά μέτρα και στηρίχθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ευπάθεια, είναι στην ανεργία και πιστεύω ότι αυτές οι κοινωνικές πολιτικές θα συνεχιστούν να εφαρμόζονται από την παρούσα κυβέρνηση η οποία έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και στο θέμα των ανέργων. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται εξαιτίας του κορονοϊού, εξαιτίας της μεγάλης απειλής της δημόσιας υγείας και της ατομικής, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και μάλιστα καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών, των εργαζομένων και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι πρωτοφανή και διακρίνονται από ευαισθησία αλλά και από σοφροσύνη. Σοφροσύνη διότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στη σκιά των μνημονίων και οπωσδήποτε έχει κερδίσει αυτή την εποχή σημαντικά ωφέλη διότι έδειξε από την πρώτη στιγμή αποφασιστικότητα. Έχουμε ήδη μπήκε στο πρόγραμμα της δημοσιονομικής χαλάρωσης και μάλιστα που είναι πολύ σημαντικό το οποίο ελήφθη για το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα κιόλας και πριν από λίγο από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επικυρωθεί η απόφασή της αυτή την Δευτέρα από τους Υπουργούς των Οικονομικών, αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης που είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα μάλιστα δε από τότε που η Ελλάδα μπήκε στη διαδικασία των μνημονίων. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε, για να έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι γίνεται και από εδώ και πέρα και πια πώς εκλαμβάνει όλα αυτά το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών η κυβέρνηση. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Δημοσχάκη. Μόνο θα ήθελα να συμπληρώσω, επειδή μπαίνοντας στο γραφείο μου εδώ στην Αλεξανδρούπολη, άκουσα ότι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας ότι αποχωρούν με λεωφορεία όλοι αυτοί οι τζιχαντιστές και οι περίεργοι τύποι οι οποίοι επί σειράν ημερών πολιορκούν τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ενισχύονται και από το ελληνικό στράτευμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν κλαίω για τις αγάπη στον χαμό, για μικροπράγματα γιατί την έχασα θρηνό. Από την πρώτη στιγμή έδειξε η ελληνική αστυνομία να μην ευνηδιάζεται και να στέκεται όρθια και να αντιμετωπίζει όλους αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν την ιδιότυπη πολιορκία. Ο γείτονάς μας είναι ραδιούργος και πανούργος και είμαι σίγουρος ότι οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και οι στρατιωτικές οι οποίες παίζουν σοβαρότατο υποστηρικτικό ρόλο πιστεύω ότι δεν θα χαλαρώσουν, θα συνεχίσουν να είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα διότι οι γείτονες μας έχουν δείξει μέσα από τη διαχρονική σχέση και την ιστορική και την ιστορία ότι είναι έχουν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Δεν είναι της εμπιστοσύνης. Έτσι, άλλωστε. Συνεπώς δεν χαλαρώνουμε
και είμαστε σε εγρήγορση. Έτσι, άλλωστε, αυτό είναι το μήνυμά μας και προς τη γειτονική χώρα. Πρόκειται για τουρκικά δημοσιεύματα, τα οποία, κύριε Δημοσχάκη, θα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Έτσι, φυσικά. Έτσι, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα δώσουν, τι εικόνα θα δώσουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Δημοσχάκη. Μένοντας, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των μέτρων στήριξης που εξήγηλε η κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες μέρες, όπως και χθες, σήμερα υπήρξε μια κοινή δήλωση των τομεαρχών εργασίας, οικονομίας και οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε μαζί μας την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία θα συναντήσουμε μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κυρία Αχτσιόγλου. Καλησπέρα. Νομίζω ότι ζητήσατε να γίνει ανάκληση των μέτρων στήριξης που εξήγηλε η κυβέρνηση, κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους. Πιστεύετε, ποιος ο λόγος πιστεύετε ότι δεν θα είναι αποδοτικά, αφού είναι και τα πρώτα μέτρα τα οποία πλέον δίνονται προς τους ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι στιγμής δεν είχαν μπει σε όλο αυτό το κάδρο? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πριν από δύο μέρες είχε εξαγγείλει δια του στόματος του Πρωθυπουργού ένα πακέτο μέτρων, το οποίο ήρθε η ίδια μετά από δύο μέρες να ανασκευάσει. Με αυτόν τον τρόπο ομολόγησε και η ίδια ότι όσα εξήγηλε πριν δύο μέρες ήταν παντελώς ανεπαρκή και πίσω από τις συνθήκες. Σήμερα ήρθε να διορθώσει φαινομενικά τις παραλήψεις του προηγούμενου πακέτου, όμως και πάλι έκανε μία διαχείριση η οποία είναι εμβαλωματική και αποσπασματική και έχω την αίσθηση ότι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κρίσης στο οποίο εισερχόμαστε και σε ό,τι αφορά την οικονομία και σε ό,τι αφορά την κοινωνία. Εξακολουθεί δηλαδή να λειτουργεί με τη λογική, βλέποντας και κάνοντας. Παίρνουμε κάποια μέτρα, βλέπουμε αν θα αποδώσουν, αν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν θα καταφέρουμε, ελπίζω σύντομα, να τελειώσουμε από αυτή την υγειονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να στέκεται η κοινωνία στα πόδια της και να μην ξαναμπούμε σε μια τεράστια ύφεση και σε ένα υφησιακό σπιράλ που προβλέπεται ότι θα έχουν οι οικονομίες. Ιδίως η ελληνική, με την ανεργία που έχει, που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή, πρέπει να κάνει πάρα πολύ μαζικές παρεμβάσεις οριζόντιες αυτή τη στιγμή και εφόσον τα δημοσιονομικά μας το επιτρέπουν, για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Η μεγάλη μας αντίρρηση, η μεγάλη μας σύγκρουση, εκεί που είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, αφορά το θέμα των εργασιακών. Σήμερα ουσιαστικά η κυβέρνηση έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω και δημιούργησε μια συνθήκη η οποία κατά τη γνώμη μου θα είναι καταστρεπτική για την εργασία. Δηλαδή θεσμοθέτησε στην πραγματικότητα έναν μηχανισμό γρήγορων και μαζικών απολύσεων. Τι είπε? Είπε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδεσμεύσουν ουσιαστικά το προσωπικό τους, να το απολύσουν στην πραγματικότητα. Εγώ ως κράτος θα καταβάλω σε αυτούς τους εργαζόμενους, μιλάμε για εκατομμύρια μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, θα καταβάλω σε αυτούς τους εργαζόμενους ένα ελάχιστο επίδομα, έκτακτο κιόλας, και εν συνεχεία όταν όλη αυτή η κατάσταση θα περάσει, θα μπορούν οι επιχειρήσεις το μόνο που δεσμεύονται να κάνουν είναι να έχουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Αυτό ακριβώς. Έχει ακουστεί ότι καμία επιχείρηση δεν θα μπορέσει. Όχι, έχει ακουστεί. Αυτό έγινε κατανοητό, ότι καμία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να πάρει το επίδομα εάν έχει προηγηθεί κάποια απόλυση αυτό το διάστημα. Τον αριθμό των εργαζομένων δεν λέει να έχει τους ίδιους εργαζόμενους και δεν λέει να έχει τους ίδιους εργαζόμενους με τις σχέσεις που τους άφησε. Δηλαδή με τους ίδιους μισθούς, με την ίδια σχέση εργασίας κτλ. Τι μπορεί πρακτικά να συμβεί? Μια επιχείρηση να απολύσει αυτούς τους ανθρώπους που έχει τώρα, αυτοί να βρεθούν να παίρνουν ένα 800 ευρώ για 1,5 μήνα ως έκτακτο επίδομα, εν συνεχεία να πάρει ίσως κάποιους άλλους με μια σχέση εργασίας που θα είναι για παράδειγμα εκπεριτροπής, μια φορά την εβδομάδα περιπίν, οτιδήποτε τέτοιο σχήμα, αυτούς να τους κρατήσει για ένα μήνα και εν συνεχεία να τους αφήσει και αυτούς. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο καταστροφικό για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πρέπει αυτή την συνθήκη να τη βλέπουμε ως μια αλυσίδα. Η δραματική πτώση των εισοδημάτων των εργαζομένων, η μεγάλη ανεργία, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αγοραστική δύναμη και τελικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια την αγορά. Ούτε οι επιχειρήσεις μπορούν να σταθούν με τέτοιου τύπου μέτρα. Οι ίδιες οι ενώσεις των επιχειρήσεων που ζητούν αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 10 μέρες ότι πρέπει να γίνει. Να έρθει το κράτος και να καλύψει πλήρως το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων για να μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν το μισθό που ελάμβαναν και να μπορούν οι επιχειρήσεις να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο. Και η επόμενη μέρα μετά από αυτή την καμπή να μας βρει τουλάχιστον εκεί που
άφησε την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Δηλαδή να μας βρει στο ίδιο επίπεδο εισοδήματος για να μπορέσουν να συντηρηθούν και οι επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Είδατε όμως ότι με την αναφορά που έγινε και από τον κύριο Τσίπρα για το δώρο του Πάσχα, ότι μην διανοηθείτε και ακουμπήσετε το δώρο Πάσχα των εργαζομένων, υπήρξε άμεση απάντηση από την κυβέρνηση που όχι μόνο δεν θα πειραχτεί το δώρο του Πάσχα, αλλά ανταυτού θα δοθεί και για τους εργαζόμενους στην υγεία. Δεν έχουν ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι καταρχάς ήταν ο κύριος Σταϊκούρας πρώτος, ο οποίος έθεσε ένα αμφιβόλο το δώρο Πάσχα σε μια απαράδεκτη κατά τη γνώμη μου τοποθέτηση που δείχνει ότι δεν έμαθε τίποτα από την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή πήγε για ακόμη μια φορά με μια φυσική ροπή να φορτώσει την κρίση στους εργαζόμενους. Εν συνεχεία υπήρξε η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι μην διανοηθείτε να προβείτε σε ένα τέτοιο μέτρο. Και τελικά καταλήξαμε σήμερα να λένε τι, να λένε ότι το δώρο του Πάσχα μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να παραπέμπεται στις καλένδες. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ότι αποκαταστάθηκε κιόλας το δεδομένο, που είναι το δώρο του Πάσχα, είναι δεδομένο στον ιδιωτικό τομέα. Δεν το έχουν αφήσει ούτε τα μνημόνια. Είναι ακραίο να έρχεται και να λέει ένα τέτοιο μέτρο. Άρα το ότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε θα δοθεί, αλλά θα δοθεί μεταγενέστερα, εμείς το εκλαμβάνουμε και ως θετικό μήνυμα. Τα αυτονόητα αμφισβητούνται και τελικά δίνονται και πολύ μεταγενέστερα. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι και το δώρο Πάσχα πρέπει να καλυφθεί αυτή τη στιγμή από το κράτος. Αντιλαμβάνομαι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να το πληρώσουν ούτε το δώρο Πάσχα ούτε τους μισθούς. Πρέπει να έρθει το κράτος, να γίνει κρατική παρέμβαση, να αναλάβει το μισθολογικό κόστος και το δώρο Πάσχα, το οποίο να καταβληθεί στην ώρα του, διότι είναι αυτή τη στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη οι εργαζόμενοι. Ακριβώς αυτή τη στιγμή το έχουν ανάγκη. Αυτή η κάλυψη που λέω του μισθολογικού κόστους και του δώρου του Πάσχα είναι κάτι που μπορεί να γίνει, το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Υπάρχει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Εξάλλου πια δεν υπάρχουν ούτε οι στόχοι για 3,5% όπως ακούσατε και από τον κύριο Μητσοτάκη να λέει. Δεν υπάρχουν ούτε άλλες δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή. Όποιες δαπάνες γίνουν για τον κορονοϊό, για τα μέτρα αυτά, εξαιρούνται από τους στόχους. Και από τη στιγμή που υπάρχει ρευστότητα στα δημόσια οικονομικά, πρέπει να γίνουν πολύ ισχυρές ενέσεις τέτοιου τύπου, υποστήριξης δηλαδή του μισθού, του επίπεδου του εισοδήματος των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας. Για να έχουμε μια ελπίδα να βρούμε τα πράγματα σε μια σχετική σταθερότητα μετά το τέλος αυτής της υγειονομικής κρίσης. Και τι γίνεται με αυτούς τους οποίους δεν εργάζονται, τους ανέργους και δεν παίρνουν και το επίδομα του ΟΕΔ, κυρία Αυτσιόγλου? Για αυτούς δεν έχουμε δει ακόμη καμία αναφορά ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση ουσιαστικά αποσιωπάται ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, το οποίο αφορά τους τελικά τα πλέον αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας και τα πιο πλέον αδύναμα στρώματα. Από την πλευρά μας έχουμε καταθέσει προτάσεις, δεν έχουν λάβει την δημοσιότητα που θα έπρεπε στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που λένε ότι είναι φοβερό, ενώ συζητάμε ένα τέτοιο πακέτο μέτρων, να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη προνοιακή. Δηλαδή όλο το σκέλος εκείνο των ευάλωτων πολιτών μας. Πρώτα απ' όλα, η κεντρική μας, κάτι που το ζητάμε εδώ και 10 μέρες με τον κύριο Τσακαλώτο, είναι να δοθεί ένα επίδομα υποστηρικτικό για τους πολίτες των χαμηλών εισοδημάτων για να μπορούν να αγοράσουν τα είδη άμεσης ανάγκης που σχετίζονται και με τον κορονοϊό. Έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Και δευτερευόντως, να υπάρξει μια ενίσχυση και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν να είναι κάτω από τα ραντάρ αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τους ανέργους που δεν παίρνουν ούτε το επίδομα, μιλάμε για τους ανθρώπους που λαμβάνουν το ΚΕΑ και χρειάζονται μια παραπάνω ενίσχυση αυτή τη χρονική στιγμή. Μιλάμε για τους ανθρώπους που λαμβάνουν επιδόματα, αναπηρικά ή άλλα, και τα οποία μπορεί να λήγουν αυτή την περίοδο και πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν. Ξέρετε, αν καταρρεύσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που καλύπτεται από το προνοιακό κοινωνικό κράτος, θα έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Επαναλαμβάνω ότι δημοσιονομικά τα δυνατότητες υπάρχουν, η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία υπάρχει. Θυμίζω ότι αφήσαμε και ένα μαξιλάρι, ενώ αφήσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ 37 δισεκατομμυρίων για να μας παρέχει ασφάλεια. Αν δεν είναι αυτή η ώρα για τη χρήση αυτής της ρευστότητας, δεν ξέρω ποια είναι. Μάλιστα. Κυρία Αυτσιόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε και φυσικά είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Εκατοντάδες ή και χιλιάδες εκτιμάται πως είναι οι απολύσεις που έγιναν το πρώτο 15η μέρο του Μαρτίου λόγω του κορονοϊού, και αυτό αναμένεται να φανεί τους επόμενους μήνες στο σύστημα Εργάνη, όπως λέει η ΓΕΣΕΕ. Για το λόγο αυτό,
Η ΓΕΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε ατομική και συλλογική επαγρύπνηση για τη διαχείριση των συνεπειών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας ενημερώνει τους πολίτες για τα ζητήματα που αφορούν τις απολύσεις, τις άδειες αλλά και τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Τι συμβαίνει με τις αποδοχές των εργαζομένων όταν ο εργοδότης αποφασίσει το κλείσιμο της επιχείρησης, πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, πώς χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού, απαντήσει σε αυτά και άλλα ερωτήματα διαθέτει στους πολίτες η ηλεκτρονική σελίδα που δημιούργησε η ΓΕΣΕΕ ειδικά για τον κορονοϊό. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Εύρου μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο προκειμένου να κάνουν τις καταγγελίες τους. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Στάθης Ασπιώτης, καλώντας τους εργαζόμενους να μην υπογράφουν τίποτα που να θίγει τα δικαιώματά τους. Καλούμε τους συναδέλφους μας να μην υπογράφουν τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή από αλλαγές συμβάσεων. Αυτό απαγορεύεται. Να υπάρχει ψυχραιμία, δεν μπορούν να αλλάξουν τους όρους αμοιβής και εργασίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι. Και βέβαια καλούμε και τους εργοδότες επίσης να επιδείξουν ψυχραιμία και να σεβαστούν τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη στις επιχειρήσεις, έτσι, με την οικονομική κρίση που περάσαμε. Η ανάγκη για την άμεση πληροφόρηση των εργαζόμενων προέκυψε από τις εκατοντάδες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας που έγιναν πριν από την εξαγγελία της ρήτρας διατήρησης των θέσεων εργασίας. Στην ειδική πλατφόρμα μπορούν να καταγγέλλονται και παραβιάσεις των κανονισμών και της νομοθεσίας στους χώρους εργασίας. Πρέπει να δούμε το θέμα που αφορά τις πρώτες μέρες, το 15η μέρα του Μαρτίου, διότι η πραγματικότητα φαίνεται ότι θα είναι άσχημη από ό,τι θα δείξουν τα στοιχεία από το σύστημα Εργάνη. Υπολογίζεται περίπου ότι έχουν απολυθεί πάνω από 40.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Διότι και αυτό θα φανεί βέβαια στο επόμενο διάστημα που θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία από το σύστημα Εργάνη. Από εκεί και πέρα τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι σε θετική κατεύθυνση, αν και δεν λύνουν τα προβλήματα 100%. Πάντως είναι στη σωστή, θα λέγαμε, κατεύθυνση και ό,τι αφορά και τα 800 ευρώ το ποσό του μισθού το οποίο θα δοθεί στους εργαζόμενους ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, το οποίο καλύπτει το διάστημα από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου. Μένει, όπως σας είπα, όμως το προηγούμενο διάστημα από 1 έως 15 που έχουν γίνει και απολύσεις και μάλιστα θα λέγαμε αυθαίρετες και καταχρηστικές και με κύριο λόγο το κορονοϊό. Η ΓΕΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε ατομική και συλλογική επαγρύπνηση για τη διαχείριση των συνεπειών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με την άμεση ενημέρωση και εμπλοκή των πρωτοβάθμιων σωματείων, των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν. Μέτρα στήριξη των εργαζομένων και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ζητά και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Έχουμε ζητήματα σε σχέση με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που είναι ελλειπή σε μεγάλες βιομηχανίες. Ζητάμε το διάλειμμα να μην γίνεται, όλοι οι εργαζόμενοι να μην κάνουν μαζί διάλειμμα ή να μην προσέρχονται όλοι μαζί το πρωί, ας πούμε, με το που ξεκινάει η βάρδια. Επίσης να απολυμένονται οι χώροι, να υπάρχει καθαριότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Επίσης να προτίσει εκάστοτε εργοδοσία να, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι εκτός πόλης και γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν αρκετοί μαζί με ένα αυτοκίνητο για να μειώνονται τα έξοδα, να χορηγήσει ένα επίδομα κίνησης, έτσι ώστε να παίρνει ή να βρει τρόπο τέλος πάντων και ο κάθε εργαζόμενος να έρχεται μόνος του να περιοριστεί όσο γίνεται η διασπορά. Για καταγγελίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο και συγκεκριμένα στο τηλέφωνο 25510-26274, όπως επίσης και στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης στο κινητό τηλέφωνο 697-377-7647.
Διατηρούν τις επιφυλάξεις τους οι Έλληνες αστυνομικοί σχετικά με τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που θέλουν μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων από τα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη. Για την αποτροπή της παράνομης εισόδου στα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένουν χιλιάδες ένστολοι. Το έργο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας συνδράμουν αστυνομικοί από την Κύπρο, την Πολωνία, την Αυστρία και φυσικά άντρες της Frontex. Στην Κωνσταντινούπολη επιστρέφουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από την Ανδριανούπολη εξαιτίας του κορονοϊού. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα του τύπου τα οποία επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Επειδή οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στον καταβλισμό απέναντι από τις Καστανιές στα σύνορα είναι πλέον ευάλωτοι να κολλήσουν τον κορονοϊό, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν άμεση δράση, αναφέρουν χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα. Οι ελληνικές δυνάμεις δεν χαλαρώνουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τις τελευταίες δύο μέρες υπάρχουν κάποια τουρκικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι οι λεωφορεία προσεγγίζουν την περιοχή προκειμένου να πάρουν τους μετανάστες προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Κρατάμε ιδιαίτερες επιφυλάξεις για όλο αυτό το κομμάτι, έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν θέλουμε να χαλαρώσουμε και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στη φύλαξη των συνόρων. Κρατάμε επιφυλάξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα δούμε και εμείς τι πρόκειται να συμβεί. Την ίδια στιγμή οι συγκεντρωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να ασκούν πίεση στις δυνάμεις που φρουρούν τα σύνορα. Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ομάδα παράνομων μεταναστών έβαλε φωτιά σε δέντρο πλησίων του φράχτη στις Καστανιές, προκειμένου αυτό να πέσει και να καταστρέψει τμήμα του, δημιουργώντας δίωδο προς το ελληνικό έδαφος. Δεν φαίνονται λεωφορεία από τη δική μας την πλευρά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι αυτά τα δημοσιεύματα από την πλευρά της Τουρκίας που αναφέρουν αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως, καθημερινά παρακολουθούμε τις εντάσεις οι οποίες υπάρχουν στο φράχτη και στα σύνορα με τις Καστανιές, όπου από τη μία έχουμε λοιπόν τη διατήρηση αυτών των εντάσεων και από την άλλη έχουμε αυτά τα δημοσιεύματα που λένε ότι απομακρύνονται οι μετανάστες. Δεν θα χαλαρώσουμε τα μέτρα από ό,τι γνωρίζω στη φύλαξη των συνόρων και περιμένουμε και εμείς να δούμε αν πραγματικά είναι αντικειμενική αυτή η είδηση ή αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω το οποίο να θέλει να χαλαρώσουμε τα μέτρα τα δικά μας. Για την αποτροπή της παράνομης εισόδου στα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένουν χιλιάδες ένστολοι. Στο έργο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σώματων ασφαλείας συνδράμουν αστυνομικοί από την Κύπρο, την Πολωνία και την Αυστρία και φυσικά άνδρες της Frontex. Η δύναμή μας είναι σταθερή από τις ενισχυτικές οι οποίες έχουν έρθει τις πρώτες 3 με 4 ημέρες. Γνωρίζουμε ότι είναι ενισχυμένη και η δύναμη του στρατού, άρα οι συνάδελφοί μου και από την αστυνομία και από το στρατό είναι αυτή η δύναμη η οποία υπήρξε από το πρώτο τριήμερο της έναρξης των εντάσεων και των μεταναστευτικών πιέσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ενισχυτικές των δύο κατευθύνσεων. Η μία είναι η ενίσχυση με 100 σύνοροφύλακες από τον οργανισμό του Frontex. Συν το γεγονός είναι μέσα από τις διμερείς σχέσεις κρατών Ελλάδος με άλλα κράτη όπως η Κύπρος, η Αυστρία, η Πολωνία που ενισχύουν πέρα από την ενισχυτική του Frontex, ενισχύουν με δικές τους δυνάμεις τους συναδέλφους μπροστά στην πρώτη γραμμή. Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό ακόμα. Το σύνθημα «Μένουμε σπίτι» είναι το μήνυμα των ημερών και για την συμπολίτησα Τζέννη Καραμανίδου, που αποτέλεσε και καλλιτεχνική έμπνευση. Αποφάσισε λοιπόν να ζωγραφίσει το τοιχείο που περιβάλλει την αυλή του σπιτιού της και με αυτόν τον τρόπο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ώστε να μην κυκλοφορούν άσκοπα στους δρόμους, βάζοντας τον εαυτό τους και τους γύρω τους σε κίνδυνο. Την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε και να συμμορφωθούμε με τις εντολές των ειδικών, τόνισε η Τζέννη Καραμανίδου, ζωγραφίζοντας το τοιχείο που περιβάλλει την αυλή του σπιτιού της στο μήνυμα των ημερών. Μένουμε σπίτι για να παραμείνουμε υγιείς, για να μην μεταδώσουμε τον ιό που ίσως φέρουμε χωρίς να το γνωρίζουμε. Μένουμε σπίτι, παιδιά, δεν είναι πλάκα. Μένουμε σπίτι, τα πράγματα είναι σοβαρά. Να σας πω την αλήθεια, χθες το μεσημέρι ώρα 3 ξάπλωσα και σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω. Πολλές ασχολίες μπορείς να βρεις. 3 και 1 μου ήρθε αυτή η φλασιά.
3 και 10 ήμουν φυσικά έξω με τα πινέλα. Το έκανα με μεγάλη χαρά. Μένουμε σπίτι, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δηλαδή βλέπω που κυκλοφορούν, δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους γέρους, βγαίνουν και οι νέοι. Μπράβο, Τζένι. Δύο κακά βρήκαν την Ελλάδα μας. Το ένα είναι παγκοσμίως και δεν ξέρω ποιο είναι πιο μεγάλο κακό. Η Τζένι Καραμανίδου ζει μόνιμα στην Παλαγία. Είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία για τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες και το ταλέντο της. Άλλωστε το έδειξε φιλοτέχνοντας ένα λευκό τοίχο και στέλνοντας σε μικρούς και μεγάλους ένα σημαντικό μήνυμα. Όχι, εδώ. Φοβάται, ναι, είσαι από πάει στο μάρκετ, στο ψωμάκι του να πάρει, αυτά. Δεν έχει. Βγαίνω έξω το βράδυ, ας πούμε, η ώρα 8, να ρίξω μια αναβλέφαρο και είναι νεκροταφείο. Η υπομονή, η υπακοή για να ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί, έγραψε παραμένοντας και η ίδια στο σπίτι της. Η προσπάθεια είναι συλλογική και ο αγώνας μας αφορά όλους. Σκέφτομαι πάρα πολύ αυτούς που είναι μέσα σε διαμερίσματα. Πάρα πολύ. Γιατί εμείς έχουμε και τις αυλές, αλλά υπάρχουν ασχολίες. Κακά τα ψέματα. Εγώ ακόμα δεν έχω βαρεθεί. Παρακαλούσαν να μην πάνε στις δουλειές για να ξεκουραστούν, έτσι δεν είναι? Ναι, και εσείς ακόμα, όλοι μας. Και τώρα που μας λένε καθίστε, θέλουμε να φύγουμε. Μα τι είναι ο Έλληνας? Για ασφαλιάρες είμαστε. Για ασφαλιάρες. Και ενώ η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, άγνωστοι τα ξημερώματα έκαψαν κάδους απορριμμάτων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Οι άγνωστοι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, καταγράφηκαν από κάμερα να ρίχνουν έφλεκτο υλικό στους κάδους απορριμμάτων. Έδρασαν ξημερώματα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Στις οδούς Καραόλη, Δημητρίου, Λεωφόρου, Δημοκρατίας και Ρόδου έδρασαν άγνωστοι βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Από τη δράση τους κάηκαν ολοσχερώς 10 μπλε κάδοι ανακύκλωσης καθώς και ένας πράσινος. Είχαμε τον εμπρισμό 10 κάδων ανακύκλωσης και ενός κάδου πράσινου σύμμικτου σε 3 συγκεκριμένες οδούς, οδός Ρόδου, Εθνική, Καραόλη, Δημητρίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας. Έχουν καταστραφεί 10 κάδοι ανακύκλωσης και ένας πράσινος. Γίνεται εμπρισμός με έφλεκτο υλικό, το οποίο το ρίχνουν μέσα στον κάδο, ώρες οι οποίες κινήσεις ησυχία, δηλαδή μιλάμε για 2 ώρα το βράδυ και 3, ούτως ώστε να μην αντιληφθεί κάποιος κάτι και οι κάδοι έχουν καεί ολοσχερώς. Οι άγνωστοι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηλίας Δαστερίδης, καταγράφηκαν από κάμερα να ρίχνουν έφλεκτο υλικό στους κάδους απορριμμάτων. Έδρασαν ξημερώματα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Υπάρχει βίντεο το οποίο φαίνεται το μηχανάκι το οποίο προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Είναι ένας κύριος, μια κυρία, αλλά δεν μπορούμε να δούμε την πινακίδα. Όποιος πολίτης μπορεί να μας βοηθήσει, ούτως ώστε να εντοπίσουμε αυτά τα άτομα τα οποία έκανε αυτή την άνομη πράξη, θα είναι πολύ ευχάριστο. Τα κίνητρά τους είναι άγνωστα, πάντως το περιστατικό έχει καταγραφεί και οι κάδοι αντικαταστάθηκαν νωρίς το πρωί. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και μην ξεχνάμε, μένουμε σπίτι.